Αυτές οι εικόνες αποτελούν πλέον μακρινό παρελθόν λόγω των έκτακτων μέτρων που ανακοινώθηκαν για τον περιορισμό της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Αυτές οι εντυπωσιακές εικόνες μέχρι και πέρυσι αφορούσαν την καθιερωμένη λιτανευτική πομπή της αυματουργής εικόνας Παναγίας Χαρακιανής με χιλιάδες πιστούς να διασχίζουν μια διαδρομή 4 χιλιόμετρων κατά μήκος του ΒΟΑΚ, συνοδεύοντας την εικόνα της Παναγίας από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλή στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής. Φέτος, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και στο πλαίσιο των νέων μέτρων, δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος η καθιερωμένη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας. Σας ενημερώνω ότι θα γίνουν όλα όπως πρέπει, όπως προβλέπονται από τις υπουργικές αποφάσεις των τελευταίων ημερών. Ήδη ματαιώθηκε η προγραμματισμένη κάθε χρόνο λιτανευτική πομπή που κατεβάζουμε την εικόνα της Παναγίας από το μοναστήρι. Η εικόνα της Παναγίας βρίσκεται καθημερινά στο προσκύνημά της στο Χάρακα και έτσι δεν θα χρειαστεί να γίνει αυτό για να μην φέρουμε τους ανθρώπους σε δύσκολη θέση. Και πήγα σήμερα και κοινώνησα κιόλας. Μεγάλη χάρη του Χριστού για της Παναγίας και μας προφυλάσσει από όλα. Και εύχομαι και σε εσάς ότι καλύτερο. Καλές μέρες να έχουμε από εδώ και μπρος. Ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου Ευγένιος θα βρίσκεται στην Εκκλησία της Παναγίας της Χαρακιανής, η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Κρήτης. Σημειώνεται πάντως ότι η εικόνα της Παναγίας βρίσκεται καθημερινά στο προσκύνημά της, στον Χάρακα, ενώ την ίδια ώρα η αστυνομία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον Εσπαρινό. Την ίδια ώρα που θα κάναμε τη λιτανία, για να κάνουμε την τελευταία παράκληση, και παρακαλώ όλους να το σεβόμαστε αυτό. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, δεν φτάνει να το λέμε μόνο εμείς και δεν φτάνουν οι πολιτικές αποφάσεις, αν και ο καθένας δεν αναγνωρίζει την προσωπική του ευθύνη και αν δεν λέει σαν τον Καζαντζάκη, εγώ φταίω αν κάτι δεν έχει γίνει καλά. Και μακάρι να δώσει ο Θεός να ξεπεράσουμε γρήγορα αυτήν την λέλαπα που έχει ενσκύψει στην πατρίδα μας με την πανδημία και να μην συζητούμε πλέον, αλλά να είναι ένα παρελθόν μακρινό για όλους μας. Καλή Παναγία σε όλους τον κόσμο και μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα όλο αυτό. Φέτος έχουμε ένα διαφορετικό 15 Αύγουστο, είναι ο κορονοϊός, θα γίνουν καθόλου λιτανείς. Πώς τα βλέπετε εσείς όλα αυτά? Λιγάκι με στεναχωρία, αλλά τι να κάνουμε. Θα πράξουμε ό,τι επιβάλλεται, τόνισε από την πλευρά του ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας, στέλνοντας το δικό του μήνυμα στους πιστούς. Να γρηγορούμε, διότι την πρώτη μάχη την κερδίσαμε και να προσπαθήσουμε και σε αυτή την δεύτερη μάχη να ανταποκριθούμε με την ίδια υπευθυνότητα την οποία δείξαμε στην πρώτη φάση της πανδημίας και του ουρανίου επιτιμίου του κορονοϊού.